σε μικρολόγια, αλλά... Για να πιάσει κύμα, είπες. Ναι, όχι. Να μην πιάσει τώρα... Στην ανηφόρα, παιδιά. Για να δείτε, δηλαδή, άμα πιάσει λίγο χιόνο, δείτε στην ανηφόρα. Και μας τώρα κυρική πόρτα. Αυτό εμείς του λέμε λισβάδι, είναι αλέφ. Είναι, πώς θα σου πω. Λουβίστερ. Πετρώδες, ναι. Το γκρίζο χώμα. Το γκρίζο χώμα, τώρα είναι, ναι. Γι' αυτό λέμε. Περνάει από τα πόδια. Αυτό το γεφύρι του Ζούλη εδώ. Όχι, αυτό είναι το πταχωρίο. Α, πταχωρίο. Αυτό είναι το κουσουμπλί. Να το. Αυτό είναι το γεφύρι του Πετρούδη που λέμε. Εμεί πήγαμε στον κόσμο σχολιανό. Αυτό το χτίσε. Σχολιανό και είχαμε να περάσουμε. Και πήρε και το όνομά του. Ναι, αυτό είναι. Ποιο είναι. Ο Πέλα. Α, όχι. Αυτό κι εγώ πήγα μαλλιά. Ποιο είναι ο κύριο. Ξανά θα κουπά. Γείτονα. Πάμε, δεν έχει τίποτα πάμε. Εδώ τώρα ερχόμαστε εμεί. Πάμε εμεί. Α, γείτονα να πιούμε ένα καφέ είναι αυτό. Φυσικά αυτό. Άντε, κανένα δεν τα κλειδιά από το γραφείο ποιο τα έχει. Ο Ανδρέα. Πού είναι σου. Θα το πάρουμε τηλέφωνο να κατέβει. Εγώ πήγα δύο φορέ κάτω. Άντε, ανέβα. Άντε. Τέλο τροφή. Στρέψτε το. Καλά, να πει τον Ξάδο, έχει πάλι. Ναι, την πήρα. Εδώ πέρα. Μετά. Άντε με το σμίγι. Από εδώ δηλαδή. Έτσι. Θα κατεβούμε. Ο Σταυρό. Από εδώ. Θα πάρω ο Σταυρό. Ο πατέρα. Να βγάλω από σου. Αδαιωνία του η μνήμη. Ξεψύχησε στα χέρια του πατέρα μου. Ναι. Και δεν μπορεί ακόμα να το διανοηθεί. Και όταν του είπα ότι θα έρθω εδώ για δεύτερη φορά στη ζωή μου, τον είδα να δακρύσει, να βουρκώσει. Μου έχει πει όλη την ιστορία από τότε που ξεκίνησαν από τη Λάρισα, ερχόμενοι προς τα εδώ, μάθανε ότι κηρύχθηκε ο πόλεμος και πήγανε και ενσωματωθήκανε με τον τότε τον στρατηγό, υποστράτηγο, τον Δαβάκη. Και πήγανε πρώτη γραμμή. Και πέσανε όλοι τους ηρωικά για μια πατρίδα που δυστυχώς η σημερινή κοινωνία την έχει ξεχάσει. Και την έννοια όχι της πατρίδας, αλλά και την ουσία της οικογένειας. Που χαθήκανε αξίες. Ωραία. Εδώ είναι στο χωριό Ζούζουλη, στο νεκροταφείο το παλιό, και με συγκίνηση λέω με τους τρεις τάφους του υπολογαγού Αλεξάνδρου Διάκου που έπεσε, όλοι πέσαν την 1η του Νοέμβρη. Του υπολογαγού Αλεξάνδρου Διάκου, του Ελευθέριου Ντάσκα και του Άγνου Στρατιώτη. Και μένουμε εδώ σε αυτά τα παιδιά που δώσανε το αίμα τους για την πατρίδα. Και εμείς τους βλέπουμε σαν παράδειγμα, το Άγνου Στρατιώτη μέσα υπάρχει ένα κόκαλα που έπεσε την πατρίδα και να μην ξέρεις το όνομά του. Έπεσε όμως για την πατρίδα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν πολιτικοί που και αυτοί κάνουν το ίδιο χρέος. Ορκίζονται στην πατρίδα και πρέπει να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, όχι να χρήσουν το αίμα τους, απλώς να κάνουν το σωστό. Και δεν το κάνουν. Γιατί μην λοιπόν αυτό το παιδί, καλό θα ήταν οι πολιτικοί να συνέρθουν, γιατί είναι κρίμα για την Ελλάδα, είναι τόσο μεγάλη χώρα, τόσο, όσο μικρή είναι η έκταση, είναι τόσο πολύ μεγάλη χώρα. Και είναι κρίμα να έχει μικρούς πολιτικούς. Βγήκανε εκεί πάνω στο ύψωμα. Πού? Πήραν τον δρόμο λοιπόν, ναι. Αυτό το χωματόδρομο που βλέπετε εκεί πέρα, και ανεβήκανε και φτάσανε εκεί στο ύψωμα επάνω. Όπου εκεί στο ύψωμα υπάρχει ένα εικονοστάσι. Εκεί στρατοπεδεύσανε. Και επειδή ήταν βράδυ και έκανε κρύο παγωνιά γιατί είχε χιόνια,
λένε οι στρατιώτες στο Διάκο και τον ρωτάνε, κύριε Πολοχαγέ, μπορούμε να ανάψουμε φωτιές, γιατί θα παγώσουμε εδώ πέρα το βράδυ. Και βέβαια υπήρχε ο φόβος με τις φωτιές να τους δουν οι Ιταλοί από απέναντι. Όμως επειδή ήταν έτσι ο καιρός, υπήρχε καταχνιά και ήταν στην ουσία ο καπνός της φωτιάς με τα σύννεφα ένα πράγμα, τους είπε ο Διάκος, μπορείτε να το κάνετε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και έτσι άναψαν τις φωτιές και ζεσταθήκανε όλο το βράδυ μέχρι τη στιγμή πλέον που αρχίσανε την αντεπίθεση και βέβαια κινηθήκανε προς τα υψώματα τα γύρω. Ένα από αυτά ήταν Κιτσούκα, στο οποίο έφτασε και ο Διάκος και μετά από τρεις συνεχείς ανακαταλήψεις επιχειρεί την τέταρτη και στην τέταρτη δέχτηκε το θανάσιμο πλήγμα από το πολυβόλωτο ιταλικό. Καλώς σας βρήκαμε. Βλέπω έγινε πλατεία Αλεξάνδρου Διάκου εδώ, ε. Πότε? Αυτό είναι παλιά, τώρα τελευταία, πριν μερικά χρόνια το φτιάξαμε όλο Γεια σας. Καλά. Καλώς σε βρήκα. Πώς είσαι? Είμαι καλά. Είδες εδώ, ωραία, επιτέλους. Φτάσαμε. Έχει αυτήν την ονομασία. Πόσο καιρό έγινε αυτό? Η πλατεία πάντα υπήρχε. Την ονομασία πρέπει να έχουν κανένα 15-20 χρόνια που την έχουν βγάλει. Ο πατέρας μου ήταν ο τελευταίος πρόεδρος της κοινότητας εδώ. Ο πατέρας. Ο πατέρας τώρα που είναι, κάτω. Δεν ζει. Έχει 6 χρόνια. Είσαι και στο κυνήγι εδώ, ε. Ναι. Αλλά τώρα είναι για να πας εκεί πάνω είναι δύσκολα, ε. Θα πάμε, μωρέ, αν περνάει ο δρόμος. Γιατί φοβάμαι, έχει ένα ρέμα, είναι το σύνορο με τη φούρκα. Ναι, ναι, και θα... Αυτό το ρέμα πάντα κατεβάζει πέτρες, βράχια. Αν μας αφήσει, θα φτάσουμε μέχρι. Θα φτάσουμε, εγώ πάμε μαζί, να πούμε. Αν δεν μας αφήσει, δεν πειράζει, την επόμενη φορά. Έχετε κουράγιο να περπατήσετε κανένα χιλιόμετρο, 1,5. Μπορείς, εντάξει, τίποτα. Με τα παπούτσια, όχι αυτά. Όχι, αυτά, θα συστάσει λίγο. Έχουμε καταρχάς άτομα που ήρθαν για το δεκάνησα. Ήρθαν για τις εκδηλώσεις και αύριο για το μνημόσυνο και για την αδελφοποίηση. Πολιτιστικός Μάγκης Μεζούζουλης. Αυτό το γνωρίζω. Λίτσα Γιαναστάση είναι πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου. Είναι ο σύζυγός της, είναι, έχει καεί και μεγάλο ψαράζι στην Κάλκη. Ο πατέρας της και ψαράζι είναι ψαράζι, αλλά ήταν πολύ καλός. Και εγώ είμαι επαγγελματίας ψαράζι. Η κόρη της είναι η Δέσποινα Μαθήτρια. Ο Γιάννης ο Χατζηβασίλης είναι από την Κάρπαθο. Εδώ άκου, από την Κάρπαθο. Ο οποίος έχει φτιάξει και ένα πολύ ωραίο φιλμ για το Διάκο και το έχει βάλει μέσα στο ίντερνετ. Έχει έρθει για να κάνει ένα αφιέρωμα μικρό από τις εκδηλώσεις και από όλα αυτά. Τον έχει καλέσει ο Σάκης. Καρπάθιος είναι και μένει στη Ρόδο. Τα παιδιά είναι εγώ με τη γυναίκα μου, η αδερφή της και ο Μπατζανάκης μου είναι εκπαιδευτική. Η Μαρία είναι μαθηματική και οι τρεις. Μαθηματική της μέσης εκπαίδευσης. Η Μαρία έχει Μονέτου. Είναι αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου. Άκου, το Χειμονέτος είναι όνομα δωδεκανησιακό και χαλκίδικο. Λοιπόν, υπάρχει και Χειμονέτος Χειμονέτου. Είναι αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, έτσι. Και έρχεται και γίνει από τη Χαλκίδα. Ναι, θέλετε, ναι. Λες καφέ. Καλώς ήρθατε. Ένα. Εδώ μισό λεπτό, πες μας το όνομα του επωνυμού. Γεωργιάδης. Χρήστος Γεωργιάδης είναι, ο Χρήστος είναι και αυτός φίλος. Μένει στο Λίγο. Μένει στο δάσκαλο εδώ 28 μέρες. Αλλά το περισσότερο χρόνο είναι εδώ. Οπότε... Λευτέρης δάσκαλος. Έρχονται και τα παιδιά, κανένας από την Πύρεθρο, αλλά εμείς είμαστε λίγο... Πιο τακτικοί. Του παπά ο γιος ποιος είναι εδώ πέρα? Εγώ είμαι του παπά ο γιος. Ναι. Εγώ είχα πάρει ένα τηλέφωνο του παπά του γιου εδώ πέρα, δηλαδή είχα να πάρει πληροφορίες παλιά πριν. Ο παπά ο γιος είναι ο κύριος. Σου έστειλα.
Θυμάσαι που τα είπαμε στο τηλέφωνο και μετά έγινε το φιλμ, βέβαια δεν ξέρω αν το έχεις δει. Δεν το έχω δει. Υπάρχει από 4 χρόνια εκεί πέρα και μάλιστα ο Σάκης το είδε από εκεί και έγινε ό,τι γίνεται. Και θα μιλήσουμε μαζί, δεν θα σε βρω, δεν έφερε, τι κάνει. Κατά τύχη πήρα τηλέφωνο και έπρεπε να πάνω. Το θυμάσαι. Ναι, και τη φωτογραφία. Και το μέρος που έπεσε και το βάλα στο φιλμ να το δεις. Δεν το είδε. Και το κοπελιά μου. Το έχω ίντερνετ. Θα σου πω. Θα σου πω. Δεν μπορώ να βρω. Έχω να προσθέσω. Καταρχάς δεν σας έχω κάνει, ακόμα μια σύσταση σημαντική. Ο Γρηγόρης ο Γιώτας, ο πατέρας του, ο οποίος είναι ζωή κοντά στα 97, στην Αθήνα, ήταν ο στρατιώτης πάνω στον οποίο έπεσε ο Διάκος όταν σκοτώθηκε. Στα χέρια του πατέρα του έπεσε δηλαδή. Ήταν αυτός που φώναξε, κύριε Υπολογαγέ, πέστε κάτω. Αλλά δεν προλάβε. Άκουσε τη ρηπή και τον είδε να πέφτει στα χέρια του. Πρέπει να μου διηγηθεί την ιστορία όπως σας είπε ο πατέρας. Ξεψύχησε στα χέρια του πατέρα μου. Ξέρω κάποιες λεπτομέρειες, αλλά όχι. Πρέπει να τις διασταυρώσετε. Γι' αυτό. Ναι, φύγανε μαζί από τη Λάρισα με τον Διάκο, τον Αλέξανδρο. Γιατί παρουσιάστηκε Λάρισα ο πατέρας μου, τον επήρε στη δημιουργία του ο Διάκος και παίρνουνε μετάθεση για Γρεβενά. Και από τα Γρεβενά, καθοδόν, δεν ξέρω σε ποιο στρατό πήρα. Εγώ γιατί με Καραμπάκα. Εγώ Γρεβενά θυμάμαι, που λέει ο πατέρας μου, δεν ήμουν εγώ, αυτά που μου διηγήθηκε και μου διηγεί το πατέρας μου. Και καθοδόν μαθαίνουν από τον κοινοτάρχη κάποιου εκεί χωριού ότι κηρύχθηκε πόλεμος. Και δίνει εντολή τότε ο Δαβάκης και στέλνει, δεν ξέρω, τρεις λόγους. Στέλνει, υπάρχει τόση ένα τάγμα μαζί με τον Διάκο και βγήκανε πρώτη γραμμή και ανεβήκανε για αναχαιτήσεις επάνω φούρκα, από εδώ δηλαδή, φούρκα και φτάσανε όχι στο... Από φούρκα που κάνει, που εκεί ας το πούμε έγιναν οι πρώτες μάχες και οι πρώτες, να πούμε έτσι, αψιμαχίες. Πολεμούσαν δηλαδή και την τρίτη φορά ήταν αυτοί, βγήκανε για τους αναχαιτήσεις. Από την, γιατί τον πίστευε ο πατέρας μου πάρα πολύ, και σαν ψυχή και σαν μυαλό και γενικά σαν... Σαν να διωσύνει. Έτσι και σηκώθηκε με το περίστροφο όρθιος. Του φωνάζει ο πατέρας μου, πέσε κάτω κύριε Πολοχαγιέ, πέσε κάτω κύριε Πολοχαγιέ. Και σηκώνεται δηλαδή, πήγε να τον τραβήξει, γιατί το ήταν εκ του πρινιδών. Δεν πρόλαβε να τον τραβήξει. Εκεί τη στιγμή ζήταγε την ώρα που έλεγε το πολυβόλο από απέναντι η Ιταλή, ζήταγε ένα όπλο, το μάλι χέρα που έναν υποκόμο του, ένα μεγαλύτερο όπλο για να μπορεί να του φτάσει απόσταση. Και εκεί τη στιγμή να πούμε, δηλαδή είχε μείνει εκτεθειμένος περίπου ένα λεπτό όρθιος και τον σημαδέψαν και τον σκοτώσαν. Δηλαδή σηκώθηκε με όπλο μετά ο Διάκος με όπλο. Σηκώθηκε με το περίστροφο. Έβγαλε το περίστροφο του. Επειδή η απόσταση ήταν μεγάλη και δεν μπόρεσε το Βελινεκές ακριβώς, ζήτησε από κάποιον, πώς τον λέει ο πατέρας μου, τον Ιάκωβο. Ο γλυκός ελληνικός. Ζήτησε από τον υποκόμο τον Ιάκωβο, το μαλλιχέρι μπορεί Ιάκωβε. Στην προφορά την Ρόδια, ας πούμε, των Δωδεκανήσων. Λοιπόν, εκεί ενώ του έλεγε ο πατέρας μου, πέσε κάτω, πέσε κάτω κύριε Πλοκαγιέ. Προσπαθώντας να πάρει το μάλλιχέρι, γιατί είχε μείνει όρθιος και είχε δώσει να πούμε στόχο πάνω από ένα λεπτό. Δεν πρόλαβα, παιδί μου, γιατί είμαστε όλοι μουσουλώντας του μιλό, δηλαδή, και δεν πρόλαβα, μου λέει, να το γραπώσω, να το πετάξω κάτω. Λέει, δυστυχώς μου λέει την ιστορία, τη γράφουν, μου κάνει τα παλικάρια. Και είχε και ψυχή και είχε και πολλά άλλα που δεν είχαν... Και έπεσε μέσα στην αγκαλιά, δηλαδή έπεσε τώρα μετά... Ο πατέρας μου τον τράβηξε και τον πήρανε μετά κι άλλοι δύο και τον πήγανε, αλλά είχε ήδη... Μετά ήρθε ο πατέρας του, έτσι, ο πατέρας σας μετά το... Πήγανε η οικογένεια και τους μετέφεραν με τα ζώα. Πήγε ο πατέρας μου εκεί στην Περσιλογή. Η Χωριανή έτρεμε τους, πώς θα πούμε, το Διάκο του στρατιώτης εδώ. Ο πατέρας μου έμεινε εκεί με δυο-τρεις άλλους Χωριανούς και έγραψαν τους Ιταλούς. Ήρθαν οι Ιταλοί και τους πήραν ή είναι ακόμα εκεί θα μένουν. Είναι ακόμα εκεί. Ξέρουν τις αυτοριτά τους. Όχι, δεν γνωρίζουν. Όμως η θέση εκεί
έχει πάρει την ονομασία. Ιταλή. Ιταλή. Στο διάλειμμα. Ιταλή ονομασία. Μέχρι ο συλλογικό αλλού είπαμε στο διάλειμμα. Έχει μια μεγάλη βελανιδιά. Έχετε όλοι καφέ. Στην υγεία σου να είστε καλά. Υγεία. Να είστε καλά. Θα πάμε στο σπίτι πέρα για τι υπόλοιπε. Του πού είναι η Θαμενική στο. Σου είπα. Βελανιδιά που είναι από πάνω, λέω. Προ το Σύραχο αριστερά που είναι μια μεγάλη βελανιδιά. Εκεί υπάρχει στο σταυρό του διάβολου. Εκεί ήταν η Ιταλική, είχαν ταμπουρωθεί και έγινε. Και μεγάλος, όχι μικρός. Μεγάλος, ναι. Το πήρα σε φωτογραφία, γιατί μου θυμάμαι που μου στείλες το πατέρα σου και τη φωτογραφία, ό,τι σου ζήτησα. Γεια σας, καμπήρισατε. Γιατί δεν είχα καθόλου εικόνα. Εγώ καταρχάς δεν ήξερα και τη Ζούζουλη. Από μόνος βάλει. Και αναγκάστηκα μετά και ένα τραγούδι και τα χρησιμοποίησα μέσα, επειδή έχουμε ένα δημοτικό τραγούδι και μπήκαν και η Ζούζουλη και η Τσούκα και εμένα, ήταν μεσημέρι αυτό που έγινε. Ναι. Γιατί εντάξει, δεν τα μάθα στην πορεία. Η αλήθεια είναι ότι θα θες κάτι και το ζητάς από την ψυχή σου, από την καρδιά σου, το θες όμως πολύ, αυτό που ζητάς το βρίσκεις, έτσι είναι. Τι ζητάς. Παιδιά, θα θέλαμε μια παράκληση όμως. Ναι. Εμείς εδώ στο χωριό έχουμε χάσει την προδομή, μας την έχει πάρει το πταχώνι. Θέλουμε με τη βοήθεια τη δικιά σας, επειδή και εγώ είμαι παλιά πρόεδρος του συλλόγου εδώ, θέλουμε με τη βοήθεια τη δικιά σας και τη δικιά μας η προδομή να έρθει στο μέρος που σκοτώθηκε η χωριά. Δεν έχει καμιά δουλειά να είναι σε άλλο χωριό. Να πω κάτι, μισό λεπτό. Καταρχάς το ότι υπάρχει προδομή στο πταχώνι δεν είναι κακό, καλά γνωρίζουμε. Δεύτερον. Όμως δεν υπάρχει μόνο στο Τεταφόρι, ακριβώς υπάρχει ας πούμε και στη Σαμαρίνα. Εάν κάνουμε αυτό εμείς, εδώ μπορούμε να τη βάλουμε. Αυτό μας διαφέρει. Εσύ έχεις το επιχείρημα ότι εδώ σκοτώθηκε. Είναι η ιστορία του χωριού μας αυτή. Ακριβώς. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα νομίζω νομικό για να τα βάλεις. Το ρώτησα και όμως υπάρχει νομικό πρόβλημα. Σε τι πράγμα. Όχι, το Τεταφόρι τίμησε τον Ήρωα, πλήρωσε τα έξοδα της πρωτομής και το αίσθησε. Ναι, αλλά το πρωτομή έφυγε από εμάς λόγω του ότι το χωριό μας εγκαταλείφθηκε. Δεν έφυγε από πουθενά, δεν έφυγε από πουθενά. Ωραία. Θα μπορώ να δηλαδή με δικά μας χρήματα να κάνετε μια πρωτομή στο χωριό μας. Γιατί να μην μπορούμε. Ούτε σε ζήτη. Αυτό θέλουμε, δηλαδή μια βοήθεια να δούμε το σύλλογο. Με το ίδιο σκεπτικό, γιατί ας πούμε ονομάσεις την πλατεία σου Αλεξανδρία. Μπορείς, το μπορείς, κανένας, τίποτα. Μπορείς. Βγάζει μια απόφαση του, για να είσαι και ωραίος και τυπικός. Ο πολιτιστικός σύλλογος θα βγάλει μια απόφαση του Δημοτικού του Διοικητικού Συμβουλίου ότι αποφασίσαμε και ψηφίσαμε να φτιάξουμε αυτό το πράγμα στην πλατεία του χωριού μας. Έτσι, και θα το φτιάξει, κανένα πρόβλημα. Για να έχει... Νομικά και... θα μας καλύψει όμως. Μα δεν προβλέπετε να το δω, γιατί θα σε καλύψει. Από τη στιγμή που έχεις τα επιχειρήματα, εδώ πέρα, αφού ο διάκος δεν σκοτώθηκε. Δεν σκοτώθηκε ούτε στο Πεταχώρι, ούτε στη Σιωμαρίνα, ούτε... Να το δούμε με το σύλλογο αυτό, παιδιά. Μιχάλη μου, είναι και το σύλλογο. Άγρα. Γερμανία. Όμως θα σας πω εγώ κάτι άλλο. Επειδή έχουν κάνει και άλλοι άνθρωποι τέτοια εγχειρήματα, να φτιάξουν μια πρωτομή χωρίς να τους κοστίσει, προσέξτε. Εσείς εδώ είστε κοντά στη σχολή, ας πούμε, καλό τεχνών της Θεσσαλονίκης. Πρόσεξε. Μπορείτε να προσεγγίσετε μέσω του καθηγητή που έχετε εδώ του Πανεπιστημιακού, όπως το λένε, Αντωνίου Χρήστου. Αυτός μπορεί να προσεγγίσει έναν συνάδελφό του της σχολής καλό τεχνών, ο οποίος κάνει μαθήματα σε φοιτητές. Του κάνει γλυπτική και όλα αυτά. Ακόμα και στα Ιωάννα έχει κάποια σχολή τέτοια. Και να το προσεγγίσετε τον καθηγητή αυτόν και στα πλαίσια ενός project του Πανεπιστημίου, αντί να φτιάξουν την προτομή, ξέρω εγώ, του Οδυσσέα Ελίτη, να φτιάξουν την προτομή του Διάκου και μετά, αφού τελειώσει το μάθημά του κτλ. Να τη φέρουν και να τη δωρήσουν εδώ στο χωριό και να τη στήσουν. Αυτό μπορεί να γίνει. Πρόσεξε. Σε κουδιά, συγγνώμη. Σε κουδιά. Δεν θα κοστίσει και τίποτα. Αν το έχουν κάνει ήδη. Αυτό θα δώσει. Αυτό θα δώσει οδηγίες. Να ρωτήσεις ένα ακαδημαϊκό σας πρόβλημα. Το μυρολόι αυτό δεν το λένε σήμερα. Το λένε από εκεί τη μέρα που έπεσε ο Διάκος. Και το μυρολογήσαν τον Θάρα, το μυρολογήσαν. Και τα δύο. Α, εκείνη τη μέρα που είναι. Εκείνη τη μέρα το μυρολογήσαν. Και το κάνουν κάθε χρόνο. Και το κάνουν κάθε χρόνο. Το λέτε το μυρολόγιο όμως αυτό. Το λένε οι γυναίκες, είχαν κανονίσει αυτό και οι γυναίκες απάνω. Από ό,τι το λέω, είχαν κάνει άλλο προετοιμασία. Υπάρχει κάπου γραμμένο να το. Όχι, το λένε, μα είναι και στο Ιντερνετ. Έχει το δείξει ο Γιάννης. Το έχει δείξει. Αυτό το μυρολόι έγινε εκείνη την ώρα. Έγινε διασκευή από τα μυρολόγια που λέγανε στους λίγους. Ναι, και βάλε τα λόγια για το διάβολο. Και βάλε το διάβολο. Να δείτε πού είσαι πατέρα, μάλιστα. Αυτό ονομάζουν. Για σας, να θέλω να μου πείτε, τι σημαίνει η Αλέξανδρος Διάκος, γιατί εγώ όταν παίρνω τηλέφωνο το Σάγκη, ο άνθρωπος μου μιλούσε με τόσο. Πού δεν τόνισα από τη χάρτη, ας πούμε. Δηλαδή, μίλησα με ανθρώπους από τη χάρτη, δεν είναι τόσο πολύ έντονος. Γιατί βέβαια ήταν και οι οποίοι
πάει όπως και εσύ τώρα προσωπικά με τον πατέρα σου, όταν γίνει μια μάχη κοντά, εμείς που να ζήσουμε οι μέρες στα 12, δηλαδή κοντά μας τώρα, εσείς έχετε βλέπει μια μάχη εδώ πάνω. Αυτό χαράζεται μέσα σας, έτσι είναι. Και το βλέπω ότι το έχετε όλοι σας για το ότι μιλάτε, δηλαδή σαν να βλέπω ανθρώπους που το έχουν δει. Έγινε ο δικός μας. Έγινε ο δικός μας ήρωας. Αυτό είναι. Είναι αυτός που φούτωσε τον αγώνα εναντίον των Ιταλών. Πάρα πολλοί οικογενείς έλαβαν μέρος στον πόλεμο αυτό, σαν επίστρατη με την ταξιαρχία του Λαβάκη. Ήταν επίστρατη. Από το 39, αν δεν κάνω λάθος, 35-39. Πού είναι εγώ αυτός? Έλαβαν μέρος σε όλες τις μάχες, αλλά στο λόγο του Διάκου δεν ήταν. Γιατί ο λόγος αυτός ήρθε από την Καλαμπάκα. Συγκεκριμένο τα Τρίκα ξεκίνησε. Πιο μπροστά δεν ξέρω, πριν την Κυριακή Πόλεμο. Πριν την Κυριακή Πόλεμο. Τα Κυριακή Πόλεμο ήταν στα Τρίκα, αλλά η μέρα του της ένωσης του πολέμου ήταν στην Καλαμπάκα. Από εκεί πρώτη Νοεμβρίου είχε φτάσει στο ύψος της Τσούκας. Πρώτη Νοεμβρίου έπεσε. Ναι, πρώτη Νοεμβρίου έπεσε. Ξέρεις τι. Στην Τρίτη αναχέτησε και στην Τρίτη. Το όνομά σου πώς είναι το μήνυμα. Λευτέρης. Λευτέρη. Ωραίο όνομα. Λευτέρης, Ελευθερία είναι μεγάλη. Μα γι' αυτό και πήρε το όνομα του 47. Γι' αυτό, είδες. Α, το σαν οι γονείς. Δεν υπάρχει προηγούμενος Λευτέρης. Και τι ωραίο θα ήταν απόψε. Αύριο να είμαστε εδώ, αλλά... Θωμά, να σου πω εγώ, επειδή θέλω να πάω, λόγω του ότι υπάρχει ψυχολογικό το θέμα. Επειδή όλοι αυτοί οι προσπάθειες εδώ πέρα, ξεκινάει να σου πει, εγώ πήρα στην τύχη και έτυχε να πέσω, τρία τηλέφωνα πήρα, έχω ζουζούλη και παίρνω και παίρνω ζησά και λέω, ξέρεις πότε αισθάνθηκα, λέω και μου είπες τα πρώτα, από εκεί ξεκίνησε, γιατί θα το δεις το τραγούδι και θα ξεκινήσει, γιατί είναι... Κοίτα, εντάξει, θα σου το πω περίπου με λόγια, λοιπόν, λέει, στους 40 χρονιά, χρονιά των πολέμων, εχθροί φασίστες ήρθαν να μας σκλαβώσουν, πάω σε σπίτι τα βουνά, την 1η του Νοέμβρη. Απόξω από τη Ζούζουλη στο ύψωμα της Τσούκας, λέω και το χωριό γιατί δεν το ξέρα και αναγκάστηκα επειδή υπήρχε τραγούδι να το αναφέρω. Εσύ σαν δάσκαλος καταλαβαίνεις γιατί είναι τύπος σε δημοτικό. Ναι. Απέξω από τη Ζούζουλη στο ύψωμα της Τσούκας, σφαίρες και πόμπες πέφτουνε, μεράτουνε μεσημέρι. Ο θάνατος ξερνά φωτιά στα Αλέξανδρο το Στέρνο, το παλικάρι στέκεται και Λευτεριά φωνάζει. Για τη Ελλάδα στην ψυχή την αντιοσύνη, για τα νησιά τα 12 που ήταν σκλαβωμένα. Το κόκκινο τριαντάφυλλο που βγήκε από την καρδιά του πέμματο, δηλαδή πιάνεται στο χέρι του, βγάζει κραυγή τα αέρα. Αέρα, πάρε το στιχάκι και πόσο σέτο. Και μέσα στη μάρα τη σπουδιά πήγαινε κάποιο σέτο, να το μιλήσει, να χαρεί, να το γλυκοφιλήσει. Να νιώσει πόση ελευθερία στο όνομα μιλήσει, να νιώσει μάνα ήρωα και πέσει στο. Εύκολα να κοινοθέτει. Η Ελλάδα από τη Σέπτου προηγήθη σήμερον βρίσκεται σε πόλεμον κατάσταση προς την Ιταλία. Οι Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5 και 30 πρωινή σήμερον τα ιδιαίτερα τμήματα.
στο θάνατο ξέρνα πόδια. Και μες στη μαύρη της πόδια. Και μες στη μαύρη της πόδια. Πιένε κι αφήκε το. Πιένε κι αφήκε το. Να το θαυμά, να το θαυμά.
θαυμάσυνα χάρη. Να το θαυμάσυνα, να το θαυμάσυνα χάρη. Να το θαυμάσυνα χάρη, να το νικοφιλήσει. Να νιώσει πως τη λευτεριάς. Να νιώσει πως τη λευτεριάς. Να νιώσει πως τη λευτεριάς. Το άρωμα μυρίζει. Το άρωμα μυρίζει. Και πες της το μορφό. Και πες της το μορφό δέντρο. Και πες στο μορφό δέντρο τα μάραντο τη δόξα. Τα μάραντο τη δόξα. Ενώ γιος της με το αίω, γιος της με το αίμα του. Ο γιος της με το αίμα του το πότισε και εκείνο. Το πότισε και εκείνο. Να νιώσει μάνα ήρωα. Ξέρεις, ρώτησα προηγουμένως για το εξής, ότι τα φωτά δάχτυα που πέσανε εδώ δεν ήταν από Χαλκίδη, δεν ήταν από το Δεκανήσιο, ήταν από τη Ζούζου. Επειδή είμαι μεταφυσικός και μου αρέσει αυτό, πρέπει να τα καταλάβουμε και τα παιδιά που είναι νέα και ασχολούνται με το πολιτιστικό, ότι τα φωτά δάκρυα, στο ξαναλέω, είναι από τη Ζούζου, από τον πατέρα σου και από τις γυναίκες που θα τις βρω. Μένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Είναι ένα σήμα το χωριό που δεν κατοικείται. Για μένα σημαντικό. Να βάλω καινούριο φρέσκο. Επειδή όταν μιλάς για το Διάκο, μιλάς για το συγκεκριμένο χωριό. Και επειδή είσαι άνθρωπος που καταλαβαίνω, σε κατάλαβα την πρώτη στιγμή που ήρθες εδώ και από το βλέμμα σου κατάλαβα το πόσο νιώθεις αυτό το γεγονός, επειδή ο πατέρας σου πρέπει να σε έχει μάθει και να είσαι δάσκαλος, να έχει ειδική σίγουρα 100% για τη θρησκεία, την πατρίδα. Και πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος που έψαλε την εκρόσιμη ακολουθία πρέπει να ήταν κάτι για σένα του να μεγαλώσει αυτό. Και δεν μπορεί να το βγάλει ποτέ από την ψυχή σου και το μεταφέρει στα παιδιά σου. Κρατούσε το πουλουάρ και το φιλιατό. Και οι γυναίκες του χωριού, εμείς λέμε μυρολόγια. Δεν ξέρεις εσύ αν λέτε στα χωριά σας. Πολλά μυρολόγια λέμε εμείς. Και μυρολόγια να συμπονεί η καρδιά, όχι να γελάς, να κλαίς. Τέτοια μυρολόγια λέμε εμείς. Τώρα θα μας πεις ένα μυρολόγι, πες. Πες ένα μυρολόγι τώρα να το ακούσουμε. Ποιο θα πούμε τώρα. Ποιο μυρολόγι να πούμε. Κάτσε να το σκεφτούμε πρώτα. Και ψηλά στη Ζουζούλη, ανάμεσα στη Φούρκα. Κι ύστερα. Του σκότωσαν τον Λούχαγο του πρώτο παλικάρι. Οι Ιταλοί του σκότωσαν τον πρώτο παλικάρι. Οι Ιταλοί δεν του σκότωσαν. Καλά, ναι. Απάνω στο χωριό ποιο ήλυγες, άλλο ήλυγες εσύ, μα και τέριαζε πολύ καλά. Ποιο, για θυμίες του, εγώ δεν έχω το μυαλό το τκός. Κι εγώ τα ξέχασα τώρα, περίμενε να θυμηθούμε λίγο. Αν δεν τα θυμάμαι όρπι, με ξέρω πολλά μυρολόγια εγώ. Κι εγώ δεν τα... Είμαι τρανή, φτάνουν τα 90. Για θυμίες. Δεν μπορώ να θυμηθώ κανένα. Σηκώνομαι πολύ πρωί. Με 2-3 ώρες νύχτα παίρνω νερό και νύβομαι νερό να ξαγρυπνήσω. Παίρνω δίπλα τα γόνα, διπλά τα κολφοβούνια. Ακούω τα πέφκα να βρουν τον και τι σου ξέρεις να βάζουν. Και ακούω και τους φαντάρους τους να κλαίνε να φωνάζουν. Να ακούω και τον Αλέξανδρο να βάρια να στενάζει. Πόση λίγα μου είχα. Χαράζουν τα ειβωνάκι όμορφη εσκήμου οιόντι. Παίρνω νερό και νιβούμε νερό να σα γρύπνει σου.
Να ακούω τα πεύκα να βρόντων και τις οξύς να βαϊάζω. Και τον Αλέξανδρο να βαριανώ στην Άζα. Ακούω και τον Αλέξανδρο να βαριανά στην αϊάζει. Τι έχεις διακόν και φλιβήσει και έχεις διακόμ και βρύβηση και βαριά να σπίνα αιάζεις. Μην αν το χώμα σοβαρή, μην αν η μαύρη πλαϊάκα. Νοδί το χώμα μου βαρύ κι οδύνη μα αυρίπλα αιάκα. Μόνο μου βαρύ τα δέρτη μου τα δέρτη τη εις καρδιά αιάς μου. Δεν είδα την μανούλα μου και έχω καημό μεγά αιάλο. Δεν είδα τα αδερφόλες μου και έχω καημό μεγά αιάλο. Όλες οι μάνες εκλήγαν κι όλες με ρολόγο οιώσαν. Τα λέξη μάνα εκλήγη πάλι γοριά δεν έχει. Που είχε έναν μονάχο κι άλλο παιδί δεν έχει. Τον τρώει η μαύρη γης και ταραχνώ το χωριόμα. Η γης τον τρώει και χέρι την γης και καμάρο ο Ιόνι. Μανούλα του μαραίνει την κυκίνην μαυράδα αιάκρα. Να ακούω τη ζωζολιοπίδα κι αι τη σας παράγει ήλου. Να σας ρωτήσει η μάνα μου και δόλης αδέρφης μου. Μην πείτε πως σκοτώθηκα, πως είμαι λάβομαι ενός. Να πείτε πως παντρεύτηκα, πήρα καλή γυναίκα. Κάνω την πλάκα πέτυρα, τη μαύρη γης γυναίκα. Είκα. Κι ο σφανταρός δίπλα μου για βέρφια για ξάδι ήρθια. Σας άρεσε, α? Πάρα πολύ ωραίο το μυρολόι αυτό. Πώς βγήκε, δηλαδή, ποιος το συνέντηξε? Όλοι μαζί με τα λόγια. Με τα λόγια. Με τον πόνο που έχουμε στην καρδιά. Σα, το κλαίτε σαν παιδί σας. Ναι, ου, μόναχα. Πώς λέτε, επειδή δεν ακούω. Το κλαίτε σαν παιδί σας, λέει. Σαν να είναι δικό σας, τα δύο όλα τα παιδιά. Τα κλαίτε έτσι. Είμαι εμείς στο χωριό. Εμείς και τσιταλίτσο. Μπορεί να είμαστε ζευάμε και στο χωριό. Όχι, και να μην τις κλαίγαμε, τις ταΐζαμε, τις κουτίζαμε. Α, που ήρθαν οι Ιταλοί μετά, τους ταΐζαμε. Α, τους εχμάλωτους, τους ταΐζαμε. Εγώ είμαι μεγάλια. Τις Ιταλοί, τις εχμάλωτους, τον λέω, τους ταΐζαμε ύστρα εμείς. Τα κολοκυθόφτα, τα κολοκυθόφλα από το φράφτε τρώγαν. Πάνω εγώ τα θυμάμαι αυτά ύστερα. Αγόρι να μην έρθουν αυτά τα ξανά. Αυτό που λέει για όχι, τους νικρούς λέει, τους θυμάσαι. Τρία παιδιά. Ναι, τον Αλέξανδρο πώς ήταν, πώς το θυμάσαι?
Ένας ήταν ο λουχογός, τον έβαλαν χώρια. Φαντάρος είχαν βάλει κάτι εκεί. Έναν από εδώ, έναν από εκεί. Αλλά ύστερα τσίφεραν, ποιος μάλλον δεν ξέρω, και τσίφεραν και έβαλαν ένα από εδώ, ένα από εκεί και τον λουχογό τον είχαν στα μισά. Αδύνατος ήταν. Μόνο το θυμάμαι γόρε. Η σφαίρα πού του χτύπησε, στο στήθος? Στην καρδιά του πήρε. Εμεί το λουγιάμι και το μυριολόγιο στην καρδιά του πήρε. Κατάλαβες? Και οι γυναίκες εσείς το κλαίγετε και το κλαίγετε ακόμα. Αυτό είναι. Οι γυναίκες λέω και τότε το κλάψατε και τώρα του κάνετε ολόκληρο αμυρολόγια. Εμείς το μνημονεύετε κάθε χρόνο. Πολύ μυρολόγια εμείς λέμε. Πολύ μυρολόγια. Γινόταν το τρεσάριο συνέχεια, πάει είναι το πρωί. Ήταν μια παλικάρια μορπηδί. Ναι. Δεν ήταν παππούδης. Κατάλαβες? Ναι. Αυτόν εγώ σάμα τον βλέπω. Δείπνα φωτογραφία. Δεν ήταν πολύ χοντρό στα μούτρα. Mm. Αδύνατος ήταν, αλλά ήταν μακρύ παλικάρ. Και πηγαίνουμε στο ηρωικό ύψωμα της Τσούκας, εκεί όπου σκοτώθηκε ο Αλέξανδρος Διάκος, ο Ιωάννης Δάσκας, στην πρώτη μάχη του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Εσύ πώς αισθάνεσαι από μικρό παιδί όταν έχεις ακούσει από τον Διάκο, από τον γονείς σου και από τον θείο στο Καλλιόρατο? Από τον παππού μου καταρχάς, που ήταν ο ιερέας που τους έδαψε, ο ιερέας του χωριού, ήταν ο ιερέας που τους έδαψε εδώ στο κημητήριο του χωριού, από τον πατέρα μου και από το θείο μου, επειδή πάντα ασχολούμασταν με την ιστορία, ήταν δάσκαλοι του χωριού και οι δύο, αισθανόμουν πάντα δέος. Και σήμερα, επειδή πηγαίνω και κυνηγάω και περπατάω σε εκείνα τα υψώματα με αποκλειστικό σκοπό το χόμπι το κυνήγι, πάντα αισθάνομαι κάπως υπερήφανος για αυτούς τους ανθρώπους που ήταν πραγματικοί ήρωες. Το παππούς το θυμάσαι? Βεβαίως. Στο έλεγε σαν ιστορία από το γεγονό. Εσύ ακούγοντάς το, πώς ένιωσες, δηλαδή σαν παιδί? Γιατί πρέπει να είσαι ένα μικρό παιδί. Όλοι όταν είμαστε παιδιά έχουμε αυτό, να έχουμε ένα όπλο, ξέρω εγώ. Πώς νιώθεις εκεί? Ο παππούς την χάνει ως ο ιερέας του χωριού να έχει τη δική του προσωπική ιστορία με τον πόλεμο του 40. Ναι, δεν το ξέρω. Θα σου την αναφέρω τώρα. Η ιστορία αυτή είναι ότι εχμαλωτίστηκε κάποια στιγμή από τους Γερμανούς και βρέθηκε φυλακισμένος στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως της Γερμανίας. Το όνομά του αναφέρεται σε επιτύμβια στήλη στη Γερμανία και είναι από τους λίγους που μπόρεσαν ζωντανοί να επιστρέψουν πίσω. Τον πιάσαν κάπου εδώ πάνω στα υψώματα, ναι, όπου είχε καταφύγει όλο το χωριό για να αποφύγει τον Γερμανό κατακτητή, τους Γερμανούς κατακτητές, τα αποσπάσματα των Γερμανών τέλος πάντων. Τον πιάσανε και τον πήγαν στη Γερμανία σε στρατόπεδο συγκεντρώσεως. Τώρα σε ποιο ακριβώς, ειλικρινά δεν θυμάμαι. Κατά συνέπεια μας έλεγε, νομίζω στον Ταχάου, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Ο θείος κάτω μπορεί να ξέρει ακριβώς. Εγώ δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή τέλος πάντων. Και κατά συνέπεια ο παππούς μας έλεγε το πώς ακριβώς γινόταν τα πράγματα, το τι πέρασε εκεί, το πώς κουβάλισαν τους ανθρώπους αυτούς εδώ, τους νεκρούς αξιωματικούς, πώς τους έθαψαν, πώς τους έκλαψαν. Ο πατέρας μου ως δάσκαλος, ως πρόεδρος της κοινότητας, τίμησε πάρα πολλές, και ως πρόεδρος του πολιτιστικού πολύ πολύ παλιότερα και ως ιδρυτής του πολιτιστικού 1977-78, πότε ιδρύθηκε ο σύλλογος ο δικός μας. Ναι, οκ. Okay. Από τους προτεργάτες του, της όλης ιστορίας. Μας μίλησε σε αυτή την κατάσταση της αγάπης προς το χωριό, της τιμής προς τους ήρωες. Αυτά κατά συνέπεια όλοι συγκινούμαστε, δεν υπάρχει περίπτωση. Έχει προσπαθήσει, έχει πάρει βραβεία σε κάτι μακεδονικές, παμακεδονικές εκδηλώσεις στην εταιρεία μακεδονικών σπουδών. Φρόντισε να τιμήσει τη γυναίκα της Πίνδου, τις ζουζουλιώτισες γυναίκες που βοήθησαν στον πόλεμο. Αυτά που τιμήθηκαν πέρυσι, Θύμιο, αυτά που τιμήθηκαν πέρυσι, όλες αυτές οι γυναίκες έχουν ξανατιμηθεί. Προς τιμή τους, έτσι, δεν το συζητάω, δεν λέω ότι είναι κακό. Είχε προσπαθήσει πάρα πολύ ο πατέρας μου. Η διαδρομή μας, εδώ φτάνουμε στα υψώματα, στα πρώτα υψώματα, για να καθαρίσει λίγο.
Αυτό το δρόμο, συγγνώμη, ο Διάκος έκανε από τη Ζούζουλη, ήρθε πάνω στην εδώ. Στην ευθεία μας απάνω, ναι. Στην ευθεία μας μπροστά μέσα στην Μίκλη, ναι. Είναι το ύψωμα του προφήτη Ηλία της Φούρκας. Ναι. Ακριβώς εκεί απέναντι. Ναι, εμείς πάμε... το βλέπετε. Ναι. Πάνω, ναι. Εμείς πάμε εδώ πάνω. Έτσι. Αριστερά από εδώ, ο δρόμος συναντά άσφαλτο Σαμαρίνα Φούρκα. Ναι. Κατηφορίζει τη Σαμαρίνα από εκεί. Από εκεί ήρθανε ο λόχος ολόκληρος. Έτσι. Από εκεί, με τη διαδρομή, ναι. Με σκοπό να φτάσει κάτω χαμηλά στο Επταχώρι και να συναντήσει το αυτό με το ταβάκι. Κάπως έτσι, κάπου εκεί, έτσι. Κάπως έτσι θυμάμαι την ιστορία. Το ύψωμα της Τσούκας είναι ακριβώς εκεί απέναντι. Από απέναντι, για πες. Αυτό, αυτό. Αυτή η τούμπα. Η τούμπα, τούμπα που είναι... Αυτή η τούμπα, θα το δούμε τώρα. Να το δούμε γιατί θέλω να το γράψουμε. Απλά είμαστε τώρα μια ομάδα εδώ μέσα στο τίμα αυτό που κινούμαστε προς Τσούκα, οι οποίοι όλοι εκπροσωπούμε κάποια πράγματα. Ο Θήμιος εκπροσωπεί τον πολιτιστικό, τον επιμορφωτικό σύλλογο Ζουλιωτών. Εγώ, ο Γιάννης Ασπροποταμίτης, εκπροσωπώ τον πολιτιστικό σύλλογο Χάλκης στο Μύρτος. Ο Γρηγόρης, ο Γιώτας, εκπροσωπεί τον πατέρα του, τον Στέλιο Γιώτα, στα χέρια του οποίου έπεσε ο νεκρός Διάκος και ο οποίος σήμερα είναι 97 χρονών εν ζωή στην Αθήνα. Έχουμε μαζί μας τον Θωμά. Θωμάς Ευαγγέλου. Ευαγγέλου. Ο παππούς του. Εγγονός του ιερέα που έθαψε, που έψαλε την νεκρόσιμη ακολουθία των 5 νεκρών αξιωματικών και στρατιωτών. Και έχουμε μαζί και τον Γιάννη τον Χατζηβασίλη, ο οποίος ταξίδεψε από την Κάρπαθο για να μπορέσει να καταγράψει στιγμές, μα δεν έχει ιστορικές στιγμές που έχουν να κάνουν με την θυσία του Αλέξανδρου Διάκου, αυτού του Χαλκίτη υπολογαγού, ο οποίος ζήτησε να τον βάλουν στην πρώτη γραμμή και στα χώματα αυτά εδώ της Πίντου να αφήσει την τελευταία του φωνή. Κοίταξε, το θέμα είναι το πόσο έχει ψυχή ένα πράγμα που κάνεις. Δεν έχει χρήματα στο ψυχή, δεν έχει δηλαδή θέμα ύλης, υλικό. Όταν μιλάει μια ψυχή δεν μπορεί να βάλεις ύλη στη μέση, δεν μπορεί να βάλεις χρυσό, δεν μπορεί να βάλεις χρυσό, εννοώ όλα τα λεφτά του κόσμου, δεν μπορεί να τα βάλεις αυτό. Και ο Διάκος δεν πήγε για χρήματα. Έπεσε γιατί έπεσε για την πατρίδα, όπως θα πέσουμε και εμείς αύριο μετάβλιο. Αυτό που εγώ έχω πρόβλημα μεγάλο είναι οι άνθρωποι που παίρνουν στόχοι, είναι βουλευτές και τους δίνεις μέσα στα γραφεία, στα ζεστά και όπου πάνε έχουν φαγητά τα πάντα. Κάνε την αποστολή σου, ρε άνθρωποι. Κάνε μια αποστολή που σε βάλανε εκεί πέρα. Μην βάζεις τους δικούς σου, μην βάζεις το κύκλο σου. Κάνε αυτό που πρέπει να κάνεις. Κάνε αυτό που πρέπει να κάνεις. Πρώτο εμπόδιο της διαδρομής. Πρώτο εμπόδιο. Πρώτο εμπόδιο, όχι, θα το περάσουμε από πάνω. Όχι, παιδί μου. Θα το περάσουμε από πάνω, άστο. Τι κάνεις, παιδί μου. Θα το σηκώσουμε. Περίμενε. Παρέμεισε δύο ώρες, δεν μπορώ να σε κάνω. Τώρα είμαι σε εκδήλωση. Θα το περάσουμε από πάνω. Αυτά είναι παιχνιδάκια. Συγγνώμη, αυτή η κοινή γίνεται. Τι μισθό, παιδί μου. Άμα είχα λάστιχα, παιδιά, δεν το συζητούσα. Δεν έχω βάλει τα χειμερινά. Δεν έχω βάλει τα χειμερινά. Τι λες τώρα, παιδί. Διαδρομές που υπάρχουν τώρα, έτσι όπως φαίνεται. Ήτανε μονοπάτια. Πώς ήταν πρώτα. Ήτανε μονοπάτια. Ήτανε πουλαρόδρομοι, ήτανε... Πουλαρόδρομοι, ακριβώς. Θωμά, να σε ρωτήσω, αυτά τα δέντρα εδώ γύρω είναι πεύκα. Αυτά είναι όλα πεύκα, ναι. Μάλιστα. Η κυρία Μπάστηση εδώ τη Ζούζου, δηλαδή, όπως και εκείνα τα χρόνια δηλαδή. Πεύκο, βελανιδιά και έλατη. Τώρα θα ταρακουνιστούμε λίγο. Δεν υπάρχει άλλο. Όχι, δεν υπάρχει άλλο. Τι? Δεν υπάρχει άλλο κομμάτι. Αυτό ήταν. Ναι. Και εγώ με το δικό μου. Το δύσκολο ήταν αυτό. Κανένα... Το δύσκολο. Το δύσκολο είναι το ρέμα. Το σύνορο με τη φούρκα. Και στο ρέμα δύσκολο. Η διαδρομή είναι δύσκολη. Αν είχαμε λάστιχα σωστά. Θα έχουμε την άλλη εβδομάδα. Και καλή θέληση. Τα καλύπτει όλα τα άλλα. Αυτό και η ψυχή σας. Σήμερα ήταν να έρθουμε εδώ να κυνηγήσουμε. Το κάναμε τώρα διαφορετικά. Χωρίς όπλα. Κυνηγάμε στήματα. Βρήκαμε κάτι ντουρούς από γουρούνια εκεί κοντά στην άσφαλτο, πώς ανεβήκατε από το Επταχώρι κατά εδώ. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Αυτό το νόημα έχει το 4. Όχι. Αυτά είναι τα πιο εύκολα. Το γνωστό κολονάκι. Το δύσκολο είναι το ρέμα. Το μόνο δύσκολο είναι το ρέμα.
που έχουμε. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι ότι το δύσβατο της διαδρομής, και σκεφτείτε ότι εκείνα τα χρόνια οι άνθρωποι εδώ πέρα με εξοπλισμό πολύ φτωχό και μεταχειρισμένο, με παπούτσια τα οποία είχαν τρυπήσει και μπάζαν υγρασία και νερό, περπάταγαν μέσα από αυτές τις διαδρομές για να μπορέσουν να συναντήσουν τον εχθρό, έτσι, χωρίς να ξέρουν αν την επόμενη στιγμή θα ζουν. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλείο αυτής της θυσίας και αυτής της προσπάθειας, το οποίο από τους σημερινούς ανθρώπους, μην κρυβόμαστε, απέχει πάρα πολύ. Αυτό είναι που δεν μπορούμε σήμερα να καταλάβουμε και να εκτιμήσουμε σωστά. Μα δεν έχουμε αξίες, δεν έχουμε ιδανικά, δεν έχουμε τίποτα. Βλέπετε τους δρόμους αυτούς και πόσο δύσβατοι είναι σήμερα με τα σύγχρονα μέσα, πόσο μάλλον εκείνα τα χρόνια. Και γι' αυτό η θυσία τους και η προσπάθειά τους πιστεύω ότι είναι άξια. Εδώ δεν μπορείς να το περάσεις απέναντι. Τιμούν και να τα ανάψουμε μόνο. Θες βγαίνει. Όχι, όχι, όχι. Αυτά είναι πρόσφατα τώρα. Κάτσε να κατέβω. Πηγαίνει, Γιάννη, μην βγαίνεις. Όχι, όχι. Πηγαίνεις για τα κολλήσεις εδώ και δεν μπορείς, θα γίνει καλιά τα μαξιμά. Γιάννη, έχεις δίκιο. Πρέπει να τα βγάζεις όλα. Εγώ, κοίταξε, επειδή είναι κάτι που δείχνει αυτό που είπες, επειδή μιλάμε την ίδια γλώσσα. Πολύ σωστό, πολύ σωστό, Γιάννη, μπράβο. Πρόσεχε. Εντάξει, σε χωριό μεγάλωσα και εγώ στην όλη που είναι άγριο. Κοίταξε, επειδή μιλάμε την ίδια γλώσσα και τυχαίνει... Έχω χειρόφωνο. Πρέπει να το βγάλω από εδώ. Εντάξει. Ναι. Είναι και ο Θωμάς εδώ που τα λέμε... Θωμά, αυτές οι καθολιστές είναι τώρα, σημερινές, ε. Αυτά είναι μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε. Δεν πέρασε δηλαδή το πρωί, ξέρω. Όχι, όχι, όχι. Έχει περάσει μηχάνημα, Θωμά. Έχει περάσει μηχάνημα, έχει καθαρίσει το δρόμο. Ο δρόμος του έναρξης του κυνηγιού 15 Σεπτεμβρίου ήταν αδιάβατος. Στο ρέμα μέσα. Θα το δείτε το ρέμα είναι φόβιο. Είναι φόβιο, ρέμα, δεν πέρασε. Ναι. Του πέρασα εγώ μια δόση, χωρίς να έχει περάσει μηχάνημα. Και πώς δεν επιχειρούν να κάνουν κάτι. Οι υπόλοιποι της παρέας άφησαν τα αυτοκίνητα από πίσω. Του ψάχνει. Είναι δασική. Από πάνω υπάρχει άσφαλτος. Από πάνω υπάρχει άσφαλτος. Άσφαλτος πάει από τις αμάρτυρες. Για να πάει στη φούρκα. Δηλαδή ο δρόμος συνδέει τη Ζούζουλη με τη φούρκα. Δηλαδή, τι μου λες, αυτός ο δρόμος που κάνουμε, ο Αλέξανδρος πέρασε και από εδώ, δηλαδή με τα περίπου. Ο Αλέξανδρος λίγο παραπάνω έρχεται από την ράχη από αριστερά μας. Και κατηφορεί στο ύψωμα της Τσούκας. Είναι μονοπάτι? Ναι, είναι μονοπάτι. Είναι μονοπάτι. Αυτό δηλαδή ξέρει κάποιος και ο καθοδηγητής σίγουρα το στρατό πρέπει να έχει κάποιο. Θα τους πάει. Αυτό τα δέντρα πόσο χρονών είναι? Πρέπει να είναι πολλών εδώ, έτσι. Μερικά έχουν αυτή την ασπίδα που δίνουν πολλά έτη πάνω. Κοντά σε... Αυτά τα δέντρα είναι πάνω από 60 χρονών. Αυτά είναι κοντά στα 100 ίσως. Ναι, υπάρχουν εκεί ονόδια τον ήχο. Θέλω δηλαδή που είναι... Έχει ένα αυτό, έχει πέφτει. Άρα εκείνη την εποχή οι συνθήκες οι σημερινές νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικές σχεδόν παρόμοιες συνθήκες ήσχαν και τότε και χειρότερες ακόμα, έτσι. Πολύ χειρότερες, φυσικά ήταν πολύ χειρότερες. Γιατί έβρεχε για κάποιες μέρες και είχαν πλημμυρίσει όλα εδώ. Και αυτό που λέει και ο Στέλιος ο Γιώτας, αυτό το θέμα με τη λάσπη και τον πάγο και τη λάσπη, αργότερα πάγος βέβαια, τώρα λάσπη. Δεν είναι αυτό τίποτα. Αυτό είναι υπερχείληση. Αυτό είναι για να καθαρίσουμε τα λάστιχα. Πλένουμε τα χέρια, τα γυρνάμε. Να ανέβησε πάνω στο δέντρο με το Θωμά. Τι είσαι εσύ παλιτάρι. Θωμά τον έκανε ζητήμι στο παλιτάρι. Το δέντρο πάνω. Το δέντρο ήταν άλλο πράγμα. Μην ξεχάσετε ότι ο Γρηγόρης είναι Αθηναίος. Τις που για μας αυτά είναι σε ταινίες τα βλέπουμε. Αυτά εδώ σε εμάς είναι καθημερινότητα, Γρηγόρη. Δόβα που βλέπω εγώ κάτι ντοκιμαντέρ τα βλέπω μόνο. Τώρα αυτό είναι το ρέμα. Εγώ θα κατέβω να το ανοιχνεύσω. Το ρέμα, εδώ το δύσκολο. Αυτό είναι το σύνορο Φούρκας Ζούζουλης. Μα να κατεβούμε εκεί μέσα, άμα είναι να περάσουμε όλοι. Συγγνώμη. Ή περνάμε ή δεν περνάμε. Θέλω να ρωτήσω κάτι στην Τσούκα. Είναι μετά το ρέμα. Είναι δηλαδή ανοίξει την Τσούκα. Διοικητικά ανοίξει την Τσούκα. Και είναι μετά το ρέμα, γιατί μου λες είναι το όριο. Εδώ είναι το όριο Φούρκας Ζούζουλη. Μάλιστα. Αυτό το όριο. Το θέμα είναι... Ναι, για πες μου, βγαίνουμε με. Εγώ θα βγω να δω λίγο τι γίνεται. Εντάξει, το άλλο, πάντα. Γιάννη, το ρέμα τραβά. Όπα, κατεβαίνει. Όπα, βάλετε καλά πάνω. Δεν πηγαίνει καλά. Βάλε ταχύτητα μέσα, γιατί... Λοιπόν, αυτό το ρέμα εδώ, πώς λέγεται, δεν ξέρω.
Σήμερα πιέσουμε, ρε, πρέσουμε. Από εκεί πάει, από εκεί. Ε? Από εδώ πάει. Όχι, όχι, παίρνουμε, όχι, όχι, πάμε, πράσουμε. Αλυσίδα δεν πάει, ρε, παίρνουμε. Άμα πιέσουμε αλυσίδα δεν πάει. Όχι. Πού πάνε, πού πάνε. Εδώ, Γιάννη. Πάμε πάνω στις πέτρες, θα κοντήσουμε πάνω στις πέτρες. Έλα, δώσ' το κέρι. Ναι, ναι, από εδώ, αφού υπάρχει πιο ασφαλή. Θα βρούμε και άλλες πέτρες. Αυτό μας δείξει. Πάνω. Μάκη, από εδώ δύσκολα είναι. Έλα, έλα, όχι, Τιμιό, ευθεία πήγαινε. Από κάτω πήγαινε. Όχι, ευθεία. Εδώ. Γίνεται πάλι. Πρόσεχε, έλα. Θα δείσω το δέντρο. Το δέντρο. Μπράβο, έτσι, θα δείσω. Γεια σου Θωμά, Λεβέντη. Κάνε έτσι που είστε διά. Ό,τι πρέπει. Κάνε γελά σε βοηθήσει. Περίμενε. Θα πάρεις πάνω. Περίμενε, πήγαινε κάτω. Δεν πάει πρότιμα μόνο, με στο εφοδιό είμαι κι εγώ.
Στο χωριό μεγάλο. Όχι από εκεί, όχι από εκεί, όχι από εκεί, Γρηγόρη. Εντάξει, εντάξει είναι από εκεί. Εντάξει. Τραβήξει. Μα που λέτε. Έλα, Κουσμά. Μα ποιο θα τα τραβήξει. Υπάρχει. Έλα. Να έχει τραβήξει τέτοια πράγματα. Εμένα μου αρέσουν. Μόλις του περάσαμε ο δικός. Δεν περνάει το ρέμα. Όχι, όχι. Πιο αμάξι. Χαζέψατε τελείως. Χαζέψατε. Από άλλο χωριό είστε εσείς. Κλείσε, μπάει. Ποιος είναι. Ο Κουσμάς ποιος άλλος είναι. Του περάσατε το ρέμα. Ξέρω τι γίνεται το να σου πείτε. Μέχρι ο Τσιτσάνης δεν το πέρασε. Είμαστε στο σπουργιώτικο έδαφος. Τι ήταν αυτό το πράγμα. Τώρα είμαστε φούρκα. Το ρέμα. Ξέρεις μου κάνει εντύπωση. Τώρα είμαστε φούρκα, ναι. Και ανεβαίνουμε, η πάνω η διασταύρωση, η αριστερή διασταύρωση είναι για το ύψωμα της Τσούρκας. Ότι αυτό το πράγμα που έγινε ήταν από τα. Δεν συμβαίνει στη ζωή του ναυτιλίου. Αλλά μου αρέσει η άνεση που έχει ο δικός μας εδώ, το μάθημα. Δεν μπορώ εγώ για αυτή την τρέλα ζω. Δεν το μπορώ αυτό το πράγμα. Όχι και θα σας έχω. Η τρέλα κάνει τη διαφορά. Εγώ έτσι και τρέλα ζω. Και εδώ πάνω στα βουνά για να αντισταθείς τον εχθρό πρέπει να έχεις μια τέτοια τρέλα. Δεν μπορεί να. Μεγάλες διαφορές. Στο πλανήτη τις κάνανε αυτοί οι υποτιθέμενοι τρελοί. Ναι, όπως... Εδώ αλλάζει η πλάστηση, οξιά, οξιά και έλατο και ελάχιστα πέφκα. Ανηφορίζουμε σε υψόμετρο. Τι τρώνε ένα ρο. Εκεί ψάχνει. Υψόμετρο που είμαστε. Α, εδώ μέσα. Δεν μας το δείχνει. Δεν μας το δείχνει, δεν ξέρει μέτρο. Δεν μας το δείχνει, γιατί βγάλαμε την μπαταρία. Θέλουμε περίπου χιλιόμετρο. Ορίστε τι δικαίωμα. 2.500. Ναι, 2.500. Πολλά είναι θέμα ελαστικών. Ας το αν είχαμε ελάστικα δεν φοβόμουν τίποτα. Τι καλά έχεις από πέρασες εκεί και ανέβηκε το δέντρο. Πω. Τι λες το φόβο, πώς αφού τα ψήφω. Αν σας κουνάω, παιδιά, δεν φταίω εγώ. Κούνα μας λίγο. Ας πούμε και ένα συνέδριο. Κούνα μας. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Η πλανή της Τσούκας. Δηλαδή, εκεί οι άνθρωποι που χωρούσαν όταν μια Ιταλία ξανά επιχωρούσαν. Πού ήταν εδώ κάτω. Δηλαδή, η Ιταλία ερχόταν από κάτω. Θα το δούμε τώρα. Θα το δούμε από εκεί καλύτερα. Θα το δούμε τώρα σε δύο λεπτά. Τι πήραν οι Ιταλίες. Γι' αυτό σε εισαγωγικό είσαι συγκεντρωμένο. Πρέπει να πάρεις να πούμε τα WRC να πούμε και να φύγεις να πούμε σε κανένα... Παιδικά όνειρα ήταν αυτά. Να ράλλει να πούμε τα WRC, έτσι. Παιδικά όνειρα ήταν αυτά. Δεν το συζητάω. Εδώ δεν βάζω το αυτοκίνητο, θα περπατήσουμε τα μόδια. Θα πάμε αριστερά εδώ πάνω στο λιβάδι. Ναι, ναι, εδώ είναι. Εγώ η αλήθεια είναι πως δεν έχω το δέντρο. Λοιπόν, κάτω το δέντρο με το σταυρό, κάπου εδώ πέρα έγινε η μάχη.
Κάπου εδώ σκοτώθηκε. Ναι. Κάπου εδώ σκοτώθηκαν. Έγινε η πρώτη μάχη του Ελληνοϊταλικού πολέμου και σκοτώθηκαν 7 Ιταλοί και 5 Έλληνες στρατιώτες. Σε αυτό το εδώ. Αξιωματικοί και στρατιώτες. Κάπου εδώ μέσα. Κάπου εδώ μέσα. Αειδική μας έτσι. Πήγαινε να βγουν πάνω εδώ. Εδώ στο σωματιό. Αυτό ήταν η σωματιά. Πήγαινε να βγουν εδώ πάνω. Και εδώ κάτω μετά πώς πήγε να βγει πιο πάνω ο Διέκος, εδώ το κάπου εδώ την πήγε. Το Πεύκο έχει το σταυρό απάνω. Εδώ το Πεύκο να δει. Είναι το μνημείο. Ναι. Το πρόχειρο μνημείο. Ναι. Α, μνημείο από κάτω το ήταν, έτσι. Ναι. Δεν είχαν περάσει και το ρεματάκι. Ήτανε καλυμμένοι μέσα εδώ στο... Ο σκοπός ήτανε να πάνε να συναντήσουν το απόσπασμα του Δαβάκη κάτω. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο, Θημιό. Από το μοναστήρι της Φούρτας απέναντι. Οι Ιταλοί που την είχαν στήσει. Εδώ πάνω. Οι Ιταλοί ήταν ήδη κατασκηνωμένοι εδώ πάνω. Το ύψωμα. Ήταν ήδη κατασκηνωμένοι εδώ. Να το ρε το δέντρο με το σταυρό. Α, εδώ, ναι. Να το. Εδώ έγινε η πρώτη αναθέτηση. Εδώ είναι ο σταυρός. Εδώ έγινε η πρώτη μάχη. Εδώ δηλαδή είναι το σημείο που έπεσε. Οι δικοί μας πήγαν από το σταπάνω και βγαίνοντας εκεί στο ξέφωτο. Μάκη, οι Ιταλοί λέει ο Θεός είναι εκεί στο μεγάλο το δέντρο που φανέλει. Οι Ιταλοί ήταν εδώ πάνω. Είναι θα μένει εδώ η ναι. Ιταλοί είναι εδώ θα μένει. Είναι ακόμα θα μένει. Δεν τους έχουν βγάλει. Δεν τους έχουν βγάλει, είναι ακόμα εδώ. 6 ή 7 είναι. 7. Ναι. Θέλω να ξέρω δηλαδή από αυτό το ρέμα πρέπει να έρθουν οι δικοί μας πάνω, έτσι. Έτσι κάπως ανέβαινε το μονοπάτι για το ύψο μας. Και μας έρχονται έτσι αυτή τη διαδρομή που κάνω εγώ τώρα. Κάπου εδώ πάνω στο λιβάδι είναι κατασκηνωμένος ο εχθρός τους, οι Ιταλοί. Ένα ιταλικό απόσπασμα της Τζούλιας, της μεραρχίας Τζούλιας. Αυτό το ύψωμα το είχαν καταλάβει οι Ιταλοί χωρίς αντίσταση από τους δικούς μας πολεμιστές, από το δικό μας στρατό. Ναι. Ήταν ήδη κατασκηνωμένοι εδώ οι Ιταλοί. Όπως ανέβηκαν εδώ πάνω και πέσαν πάνω στον εχθρό, αναχαιτίστηκαν από τον εχθρό. Ανασυντάχθηκαν και οι Ιταλοί. Κατάλαβαν ότι έχουν τον εχθρό μπροστά, ανασυντάχθηκαν πιο κάτω και ήρθαν να καταλάβουν το ύψωμα της Τσούκας. Και αυτό έγινε 3 φορές. Μέχρι που έγινε η τελική μάχη, όπου σκοτώθηκε πλέον ηρωικά ο Διάκος, ο Γιάννης ο Ντάσκας και οι συμπολεμιστές του. Και αυτός ο λόχος διαλύθηκε, συμμαζεύτηκε από τους Ζουζουλιώτες, τους κατέβασαν στο Επταχώρι υπό τη διοίκηση του Δαβάκη, του συνταγματάρχη Δαβάκη, και από εκεί και πέρα ήρθαν οι Ζουζουλιώτες με τιμή σαν να ήταν δικά τους παιδιά, σαν να ήταν δικοί τους ήρωες. Τους κλάψανε. Τους κλάψανε σαν να είναι τα δικά τους παιδιά που χάσανε τη ζωή τους για την πατρίδα τους. Τους κατέβασαν στο κημητήριο της Ζούζουλης, όπου ετάφησαν με τιμές ηρώων. Και ο Σταυρός είναι από τότε. Ο Σταυρός είναι από τότε. Είναι από την επόμενη χρονιά. Ξέρεις, καμιά φορά λέμε και τα σύμβολα. Για πες κάτι, γιατί συνήθως αυτά τα σύμβολα θέλουν να τα αφαιρέσουν κιόλας. Τους θεωρούν όλο αυτό. Όχι να πέσουν πια την πατρίδα, αλλά ακόμα και τα σύμβολα. Ναι, βεβαίως. Δεν είναι ωραίο. Ο Σταυρός ο δικός μας είναι, είναι και στην σημαία μας, είναι το σύμβολο του ελληνισμού, της Ελληνοορθόδοξης Εκκλησίας. Και... τα ιδανικά που είχε ο λαός πάντα. Ξέρεις, ένα δέντρο, χωρίς να υπάρχει κανένα όνομα εδώ πέρα, τίποτα, και να είναι ένα σταυρός... Προκαλεί δέος. Δηλαδή, όταν είσαι σε ένα δάσος. Προκαλεί δέος. Και το μόνο σύμβολο είναι ένα σταυρός χορταριασμένος πάνω στο... Εμένα προσωπικά με προκαλεί δέος. Και νομίζω πως στον κάθε επισκέπτη τυχαίο που θα το δει και θα το ανακαλύψει, νομίζω τα ίδια συναισθήματα θα του προκαλέσει. Στις μέρες μας έχουμε ανάγκη από αυτό του είδους τα σύμβολα, τα ιστορικά γεγονότα, τις μνήμες. Πώς το βλέπεις? Νομίζω τα έχουμε χάσει σαν λαός. Και δεν ξέρω τι φταίει γι' αυτό. Δεν ξέρω τι φταίει γι' αυτό. Όλοι οι άνθρωποι και πρωτίστως οι νέοι πρέπει μέσα τους να έχουν υψώματα και πάνω τους να τοποθετήσουν τα ιδανικά τους. Σκοπός και αποστολή τους είναι, όταν οι εχθροί προσπαθήσουν να τα καταπατήσουν, να τα προασπίζονται είτε στην ειρήνη είτε στον πόλεμο. Πρέπει να αγωνιστούν ακόμα και με αυτοθυσία για να είναι πάντοτε ελεύθεροι. Όπως έκανα κι εγώ με τους στρατιώτες μου στο ύψωμα της Τσούκας, έξω από το χωριό Ζούζουλη. Για μας δεν ήταν απλώς ένα βουνό που το είχαν καταλάβει οι Αλμπίνοι. Ήταν η καταπάτηση της μάνας μας. Δεν μπορείς να καταλάβεις την ώρα της μάχης με τον εχθρό
πόσα έρχονται στο μυαλό σου. Όταν πας στον πόλεμο που αμήνεσαι για τα πάτρια εδάφη, οι πρόγονοι ζωντανεύουν, σου δίνουν θάρρος. Αισθάνεσαι δίπλα σου τον Λεωνίδα, τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, τον Αθανάσιο Διάκο. Γίνεσαι ένα μαζί τους και πολεμάς, αμυνόμενος για αυτά τα ιερά χώματα. Κι αν σε πάρουν μαζί τους, προστίθεσαι κι εσύ σε αυτό το τάγμα των αθανάτων που υπερασπίζεται τα ιδανικά αυτού του τόπου, που δεν αφήνουν τους ζωντανούς να επαναπαύονται όταν κινδυνεύει η πατρίδα. Έπρεπε πάση θυσία να ανακτήσουμε την Τζούκα, γιατί η νίκη θέλει τόλμη και η ελευθερία θυσίες. Θυμάμαι όταν κάναμε την τελευταία έφοδο που βρέθηκα απέναντι από το πολυβόλο των Αλμπίνη και ένιωσα το κάψιμο από τις σφαίρες να διαπερνούν το σώμα μου εκείνο το μεσημέρι της 1ης του Νοέμβρη. Φώναξα με όση δύναμη είχα: «Εμπρός, παιδιά, εμπρός για μιαν Ελλάδα, μια μεγάλη Ελλάδα, για μιαν ελεύθερη Δωδεκάνησο». Αυτά ήταν τα τελευταία μου λόγια πριν πέσω στα ιερά χώματα της πατρίδος μας. Και καθώς έβλεπα τον ήλιο για τελευταία φορά, είδα και τα μάτια των σημερινών παιδιών να αντικατοπτρίζεται η ελληνική σημαία, κυματίζοντας στα ελεύθερα Δωδεκάνησα, εκεί στο νησί μου, στη Χάλκη. Και καθώς ένιωθα το αίμα μου να κυλάει στο χώμα για να ποτίσει κι αυτό τις ρίζες του αμάραντου δέντρου της Λευτεριάς, αποχώρησα σιγά σιγά από το σώμα μου με ένα χαμόγελο ευτυχίας ότι με αξίωσε ο Θεός στα 29 μου να έχω αυτόν τον γλυκό θάνατο, να πέσω για την πατρίδα. Κι απ' τη μητέρα κι απ' τον πατέρα κι απ' όλους τους άλλους προγόνους, η πατρίδα είναι το πολυτιμότερο αγαθό, το πιο αξιοσέβαστο και αγιότερο και ανώτερο, και κατά την κρίση των θεών και κατά την κρίση των ανθρώπων που έχουν φρόνηση. Το μάθαμε στο γυμνάσιο, στον Κρήτονα του Πλάτωνα. Καθίστε κάτω, του λέω, πιέστε κάτω. Δεν πρόλαβα να το πω και πέφτυγα. Μια ρηπή του τούστη και μια πονηρό. Πήγε να πάρει πυροβόλο. Ναι, το όκλο του υπουργού μου. Μόλις η Άκοβε ήταν υποχόμος. Δώσε μου μόλις το όπλο μου. Και του δίνω το, του δίνει το όπλο και ρίχνει εκ του ορθίως. Κύριε Λοχαγιέ, του λέει εγώ με τους μένους. Κύριε Λοχαγιέ, λοχαδίστε κάτω, πέστε κάτω. Έριξε μία και του έρχεται μια ρηπίδα που με χράπ και πέφτει απάνω έτσι, απάνω. Αυτή για μένα ήταν η πραγματική ήρωες του 40 και μετέπειτα. Πώς νιώθεις που... Ήρωες ζωής και για αξίες για την πατρίδα. Για τον πατέρα σου εδώ που πιέσε το αίμα του Διάκου εδώ πέρα. Υπερήφανος. Υπερήφανος που σαν τον πατέρα μου υπάρχουν κι άλλοι αλλά όχι εν ζωή. Και χαίρομαι που είναι εν ζωή και είμαι υπερήφανος που είμαι γιος του. Εδώ πέρασαν χωρίς αντίσταση. Πέρασαν, είμαστε αρκετά μακριά από, το, από τα ελληνοαλβανικά σύνορα σημερινά. Είμαστε περίπου 30 χιλιόμετρα μακριά. Πέρασαν χωρίς αντίσταση οι Ιταλοί εδώ, με κατεύθυνση την Σαμαρίνα, Τρίκαλα, Λάρισα και περίπατο, διαπερίπατο να φτάσουν στο τέλος στην Αθήνα. Νόμιζαν ότι θα έχουν περίπατο όμως. Γιατί εμείς δεν είχαμε προλάβει ούτε να αντισταθούμε σε αυτούς, ούτε και τίποτα. Και εδώ ήταν το απόσπασμα της μεραρχίας Τζούλιας, των αλπινιστών της Τζούλιας, όπου έτυχε να γίνει η πρώτη μάχη μαζί με τον λόχο του υπολοχαγού Διάκου. Και στην ουσία είναι η πρώτη μάχη του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Μπορεί το όχι να το κάναμε, να το είπαμε το 8 Οκτωβρίου. Ναι, το 28. Εδώ η πρώτη μάχη έγινε στις 1 Νοεμβρίου. Το όχι το είπανε όμως εδώ πάνω. Μπράβο, το όχι υπόθηκε εδώ. Εδώ ήταν το όχι. Και όχι στα γραφεία. Έτσι.
τη Αθήνα. Του Ιταλού. Γρηγόρη, ακούστε να σα πω τώρα από αυτά που έχω διαβάσει. Για να ξέρετε κι εσεί τι. Θα σα πω από πηγέ τώρα. Ναι. Από... Ναι. Λοιπόν, καταρχά το τάγμα του Δαβάκη, οι δημιουργίε του, οι δύο, ήταν δύο δημιουργίε. Το τάγμα του Δαβάκη είχε τρει δημιουργίε. Η μία δεν είχε έρθει ακόμα, ήταν δύο αυτέ που είχαν έρθει. Στη δεύτερη δημιουργία ήταν επικεφαλή υπολογαγό ο Διάκος. Ο Διάκος πήγε και ζήτησε λοιπόν από τον Καραβία, ο οποίος ήταν ο ταγματάρχης, ήταν του τάγματος αρχηγός και του λέει: «Κύριε ταγματάρχα, θέλω να με στείλετε εμένα να καταλάβω, πρόσεξε, την Τζούκα, προσέξτε να σου πω». Αυτοί λοιπόν είχαν στρατοπεδεύσει στο εικονοστάσι. Όπως ανεβαίνουμε από τη Ζουζουλή, ήταν εκεί πέρα στρατοπεδευμένοι και μάλιστα αναφέρει αυτό που σας είπα στη διαδρομή, ότι επειδή το βράδυ έκανε πολύ κρύο, οι φαντάροι ανάψανε φωτιές για να ζεσταθούν, αλλιώς θα παγώνανε, για να διανυκτερεύσουν και αυτά μέχρι να κοιμηθούν να λάβουν εντολές. Και εκεί από το εικονοστάσι ξεκινήσανε... Δεν του δώσανε του πατέρα μου το αναμένο κάρβουνο για να ζεσταθεί. Μπράβο. Εκεί στο εικονοστάσι. Μπράβο. Ξεκινήσανε λοιπόν με εντολές. Αυτό που λέει τώρα ο Γιάννης εδώ. Λοιπόν, ο επικεφαλής. Πώς λοιπόν... επιβεβαιώνονται οι ήρωες και τι, η ιστορία. Έτσι όπως το λες. Ο επικεφαλής λοιπόν του τάγματος του Δαβάκη στην αρχή ήταν ο Βασιλόπουλος. Έτσι, μπράβο. Ο οποίος όμως Βασιλόπουλος, σύμφωνα με αυτά που γράφονται μέσα στα βιβλία του Καραβία και του Δαβάκη, επειδή ο Δαβάκης δεν τον ήξερε σαν αξιωματικό, έτσι, και επειδή η αποστολή και η κρισιμότητα της αποστολής ήταν σημαντική, έτσι, ήταν κρίσιμη αποστολή, είπε στον Καραβία: «Θα αναλάβεις εσύ το τάγμα αυτό, μέσα στο οποίο ήταν και, ο λόχος, του Διάκου». Άρα ο Καραβίας ήταν εκείνο τον καιρό επικεφαλής, έτσι. Ο Βασιλόπουλος προφανώς έδινε εντολές που έπαιρνε από τον Καραβία. Τελούσε δηλαδή διαταγές ανωτέρου. Το θέμα είναι το εξής. Οι εντολές για μένα ήταν ότι το ύψωμα εδώ, κατά πάσα πιθανότητα, υπάρχουν πληροφορίες ότι οι Ιταλοί μπορεί να έχουν φτάσει και στην Τζούκα. Δεν το ξέραν σίγουρα. Αυτό που λέει ο Δωμάς. Δεν το ξέραν σίγουρα. Αν το ξέραν σίγουρα, ίσως και ο Διάκος να ήταν πιο προφυλαγμένος. Ξεκινάνε λοιπόν από κάτω, από το εικονοστάσι, να ανέβουν προς την Τζούκα. Έρχονται εδώ πάνω. Γίνεται η πρώτη προσπάθεια. Με το που έρχονται αυτοί εδώ πάνω, στην αρχή δεχτήκανε πειρά. Έτσι. Μία, στην δύο, πρώτη. Τρεις φορές. Έτσι. Και αναγκαστήκανε να φύγουν, να υποχωρήσουν, να ξανακατέβουν προς κάτω. Έτσι. Συμφωνούμε, έτσι. Να συνταχθούν. Ναι. Ναι. Και κάπου εκεί, σε αυτό που ήμασταν εκεί στο Σταυρό, που γλίστραγαν όλοι οι φαντάροι για να ανέβουν χαρακτηριστικά. Θέλαμε να ανέβουμε, λέει, τη Ρεματιά, γιατί στο ύψωμα ήταν οι Ιταλοί και θέλαμε να τους ανακερδίσουμε. Άρα μιλάμε για τη Ρεματιά κάτω από το Πεύκο. Ναι. Κάτω από το Πεύκο, εκεί στο Σταυρό. Και γλιστρούσαμε, να μου λέει, παιδί μου, και δεν μπορούσαμε να ανέβουμε και με χίλια ζόρια, με χέρια και με... για να ανέβουμε σε αυτό το ύψωμα να τους ανακερδίσουμε. Ζήτη τη φορά. Επιβεβαιώνεται και ο πατέρας μου. Μπράβο, για να πάει, για να βγει από κάτω. Και ανέβηκε λοιπόν εδώ, πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Την τέταρτη φορά που τον πιέζανε, πρέπει να πάρεις οπωσδήποτε την Τζούκα. Έτσι. Γιατί ήταν, είχε ξεκινήσει η αντεπίθεση πλέον του Δαβάκη. Αυτό. Το τάγμα του. Ήταν ενισχύ του Δαβάκη. Και ακολουθόταν στην Τζούκα. Το άλλο πλησμό. Τάγμα, το άλλο κομμάτι του στρατού πήγαινε προς τον προφήτη Ηλία τη Πέτα, κοινού του από αλλού. Απέναντι. Απέναντι. Ακριβώς απέναντι. Λοιπόν, από τα χώρη πήγαινε. Στο ύφο τη Τελειδίου Δελανιδιών. Ο προφήτη Ηλία είναι το κορυφή απέναντι. Μου αναφέρθηκε και για προφήτη Ηλία πάνω. Σε μεγάλη πίεση τότε ο Διάκος, γιατί πιεζόταν οπωσδήποτε να πάρει το ύψωμα και είχε τρεις φορές, είχε αναγκαστεί να υποχωρήσει. Την τέταρτη λοιπόν φορά, προφανώς ο άνθρωπος είπε: «Τίποτα, πρέπει να το πάρω. Πρέπει να πάρουμε το ύψωμα». Όταν λοιπόν βγήκε εδώ πάνω, ερχόμενος από τη, όπως είπαμε, από τη Ρεματιά, ναι, ανεβαίνοντας εδώ στο ύψωμα, οι Ιταλοί κινήσανε πίση κάπου εδώ πέρα. Οι Ιταλοί είναι θαμμένοι κάπου εκεί πάνω. Δεν τους είδε. Δεν πρόλαβα να τους δει, γιατί αν τους έβλεπε βέβαια θα καλυπτόταν. Όταν λοιπόν βγήκε εδώ και ξεμύτησε από αυτή εδώ το ύψωμα, όταν έβγαλε τον εαυτό του εκτεθειμένο στα πυρά των Ιταλών, δέχτηκε το φωνικό, ας πούμε, τη φωνική ρηπή. Η Ιταλία είναι κάπου θαμμένη εκεί μέσα. Α, εκεί μέσα. Εκεί πάνω στο... Στο στυραχούλα, έτσι όπως οδηγεί προς τα μέσα, είναι θαμμένη. Εδώ πάνω έχουν πολυβολία. Κάνει πρόχειρα πολυβολία ιταλικά, δεν ελληνικά. Εδώ ακριβώς από πάνω. Η Ιταλία είναι ακόμα θαμμένη. Ναι. Πολύ καλή εμπειρία. Είναι η απόλυτη φύση, το απόλυτο βουνό. Ναι, ναι. Εγώ το συζητάω με άλλη από την γωνία. Ναι, ναι.
Τι να σου πω, ό,τι και να σου πω. Τίποτα, παιδιά, τίποτα. Πολιτικός μηχανικός θα έχεις... Θα τον βλέπεις, δηλαδή, σαν μηχανικός, τι λες. Τι είσαι ο μηχανικός και ο άνθρωπος της τέχνης, έχει αντίληψη. Αλλιώς δεν περνούσα. Οι καιρικέ συνθήκε ήταν κάτι αναλόγω με τι σημερινέ. Ναι, τότε. Αυτό λέμε και χειρότερε από τα κορνάτα. Τώρα έχει βρέξει περισσότερε μπάτσε. Έτσι και έτσι να καταλάβω τώρα δεν χρειάζεται να είμαστε καρπινικοί. Τώρα έτσι όπω είναι παιδί. Σκεφτείτε να είσαι τώρα βράδυ εδώ και να σου πει α πούμε κορνάτα. Παιδιά, ξέρω εγώ, μπείτε εδώ μέσα στα δέντρα για να μην μα είμαστε στόχου. Ξέρω εγώ, το πυροβολικό και από αυτά και πέστε και κοιμηθείτε με ό,τι. Με στο κρύο. Χωρί τρόφιμα, χωρί ρούχα, χωρί παπούτσια. Ψήρα, χωρίς πυροπαγικά. Η ψήρα που δεν ξέρανε, με τους κούφτες παίζανε ψήρα και μυστική και ψυχόλυτη. Λέξη πίνω σήμερα, δεν ξέρω για πίνω, ήταν η πρώτη φορά που μπόρεσα να καταλάβω τι σημαίνει η λέξη πίνος. Συμφωνώ. Και την αξία τότε. Και θα έλεγα και κάτι άλλο για τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν στην πίνο. Ναι, γιατί και σήμερα θέλει αγώνα η κίνηση. Έτσι δεν είναι όπως τότε μόνο. Σήμερα για όλους τους κατοίκους που ζουν σε αυτά εδώ τα ορεινά μέρη, η ζωή τους νομίζω είναι τραγικά δύσκολη. Κοίταξε, πιστεύω όμως για όλα τα πράγματα ότι σε ένα σε πάνω και σε πάνω σε μια μεγάλη πόλη θα αρρωστήσει. Έζησε. Και κάτι χειρότερο. Έζησα 16 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Δουλεύοντας από το πρωί μέχρι το βράδυ και μέχρι το επόμενο πρωί. Τα παράτησες. Τα παράτησα γιατί... Όχι, δεν τα παράτησα. Σηκώθηκα, έφυγα για να κάνω κάτι δικό μου. Είμαι πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα, λάθος δημοσίων έργων. Δούλεψα σε μια τεχνική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη με πάρα πολύ καλές περγαμηνές τότε. Βεβαίως. Έχω 7-8 χρόνια που επέστρεψα στην Καστοριά. Και το πρώτο πράγμα που έλεγα πάντα ήταν ότι εγώ θέλω να πάω να χτίσω ένα σπίτι στο χωριό για να απολαμβάνω την ηρεμία. Εμείς ζούμε στην Καστοριά σήμερα. Αλλά αυτή η ηρεμία που δίνει το βουνό είναι αυτό που με τρελαίνει και μου δίνει ζωή για, το επόμενο, για την επόμενη εβδομάδα. Αυτό. Αν είχαμε δουλειά, θα είχαμε και λεφτά και θα το χαιρόσουμε καλύτερα. Σήμερα χωρίς δουλειά έρχομαστε. Πώς το βλέπεις αυτό το πράγμα? Θα περάσουμε. Θα περάσουμε. Όπως είστε. Όχι, όχι. Γιατί είναι αγώνιση. Η πέτρα αυτή τη μάθη την βγάλαμε. Τι βλέπεις, πλήρα το νομασφύριο. Σαν πλήρα το τι βλέπεις εδώ.
Θωμάς είναι καλός κυβερνήτης του αυτοκινήτου του και του σκάφους του και συγχαρητήρια γιατί αυτό που κάνει είναι πραγματικός άνθρωπος. Και με γιο ταχύτου περνάς. Σόπα! Και με γιο ταχύτου περνάς. Για ένα τσιμπουδάκι του χρόνου. Και δύο. Τώρα πάει σφαίρα το αυτοκίνητο, τώρα θα πάει σφαίρα. Αφήσαμε πίσω μας τον Διάκο λοιπόν και το ύψωμα της Τσούκας και περνώντας από ένα ρέμα το οποίο μόνο ο Θωμάς μπορούσε να το περάσει. Όχι μόνο ο Θωμάς, και κατάσταση. Έχει και άλλους τρένους. Πάντως, εγώ το Θωμά βλέπω αυτή τη στιγμή και με την βοήθεια του Θήμιου εδώ, ο οποίος βρήκε το μονοπάτι για να μπορέσουμε να περάσουμε το ποτάμι με τα πόδια. Μπράβο. Νομίζω ότι ήμασταν τυχεροί σήμερα γιατί αποτίσαμε φόρο τιμής πρώτον στον άνθρωπο εκείνο που μας ένωσε σαν ανθρώπους, δηλαδή τους κατοίκους της Ζούζουλης, τους φίλους τους πλέον και αδερφούς κατοίκους της Ζούζουλης και εμάς τους δωδεκανήσιους, τους συγγενείς των θυμάτων εδώ που έπεσαν στην Πίτο. Και από εκεί και πέρα νομίζω εγώ αισθάνομαι πολύ τυχερός που καταφέραμε να κάνουμε αυτό το πράγμα και τώρα πιστεύω ότι πρέπει να πάμε, ήρθε η ώρα να πάμε στην ιστορική Ζούζουλη να συζητήσουμε, να βρούμε και τους άλλους εκεί Ζουζουλιώτες, να πούμε ένα τσιμπουράκι και να ευχηθούμε πάλι να ξανανταμώσουμε όλοι σύντομα και να βρεθούμε μαζί σε όμορφες στιγμές και σε στιγμές που νομίζω ότι τις χρειαζόμαστε σαν άνθρωποι και όπως θέλετε πείτε και σαν Έλληνες, να το πω έτσι. Δηλαδή νιώθω, τι να πω, νιώθω... Νιώθεις ένα ρίγο συγκίνηση σίγουρα. Είναι συγκίνηση γιατί... Είναι συγκίνηση. Είναι από τις... όταν πας πίσω στον χρόνο και ξέρεις ότι είναι 1η του Νοέμβρη και έρχονται τρεις φορές, δηλαδή τρίτη προσπάθεια δεν ήταν αυτή. Τρίτη προσπάθεια αναχέτησης του υψώματος. Αναχέτησης του υψώματος και έρχονται εδώ και μην ξέροντας τι είναι πίσω. Τι έχουν να αντιμετωπίσουν από πίσω, ναι, γιατί δεν ξέρουν τι... Για την πατρίδα και εμείς τώρα μνημονεύουμε τους ανθρώπους αυτούς που τους έχουμε ανάγκη γιατί αυτοί είναι σηματοροί και κήρυκες που λέει και ο Ελίτης σε ένα ποίημα του, στο Αξιονιστή. Οπότε εμείς θέλουμε αυτούς τους σηματορούς που σου δίνουν που θα πας. Και αυτοί που στα λένε, οι κηρυκές, που πολλές φορές δεν χρειάζονται λόγια να τα πεις. Μόνο με το βλέμμα, μόνο αυτό το δάκρυ που είδαμε κάτω στη Ζούζουλη από το θείο σου, από τους ανθρώπους που μένετε εκεί και τις γυναίκες που το κλάψανε και αυτοί που το μεταφέρανε πάνω στα ζώα, νομίζω ότι το χωριό σας έτσι έδωσε πατριωτισμό. Αναπάντα κατούσε ένας πόλεμος δίπλα στο χωριό. Και βλέπω και εσένα, Θωμά, προσωπικά θα σε ευχαριστήσω γιατί έκανε μια προσπάθεια και ξέρω ότι το έκανε από αγάπη. Και για το χωριό σου, αλλά πιστεύω ότι εδώ που έρχεσαι μόνος σου πρέπει να έχεις πάντοτε τις μνήμες αυτές. Είναι σαν να συναντάω κι εγώ δικούς μου προγόνους. Ναι. Αιώνια μνήμη του... Τιμή και δόξα στους ήρωες. Του συμπατριώτη μας του Αλεξάνδρου από τη Χάκη, που ζουν αυτοί πάνω και μας καθοδηγούν. Κάθε μέρα είναι πόλεμος. Το ψέμα εναντίον της αλήθειας. Το κακό ενάντια στο καλό. Πιο μεγάλη δύναμη χρειάζεται να είσαι ήρωας στην ειρήνη παρά στον πόλεμο. Γιατί στον πόλεμο εγκληματίζεσαι με το περιβάλλον, η στρατιωτική στολή σε εξισώνει και έχεις πάρει την αποφασή σου ότι θα πέσεις για την πατρίδα. Πέφτουν γύρω σου οβίδες. Ξαφνικά κοιτάς δίπλα τον συναγωνιστή σου να του φεύγει το πόδι και το κεφάλι από κάποιον όλμο και να πέφτει νεκρός. Εκεί παθιάζεσαι. Είσαι σε έναν άλλον κόσμο. Κρατάς το όπλο σου σφιχτά. Είναι η σωτηρία σου και πατάς τη σκανδάλη για να σταματήσεις τον θάνατο. Σκοτώνοντας αντίπαλα αθώα παιδιά που τ' άλλαξε η στρατιωτική στολή. Αθώα παιδιά που εκτελούν τις εντολές των ανωτέρων τους, δηλαδή τις εντολές των μεγάλων συμφερόντων. Δεν τους φτάνει, βλέπεις, η δικιά τους χώρα, θέλουν να κατακτήσουν και τις ξένες. Στον πόλεμο ξέρεις τον εχθρό που πολεμάς. Στην ειρήνη όμως πολεμάς έναν εχθρό που δύσκολα διακρίνεται, γιατί ούτε στολή φοράει, ούτε όπλα κρατά. Μιλάει την ίδια γλώσσα με εσένανε, κάνει τον ίδιο σταυρό με εσένανε. Είναι όλο ευγένεια. Μόνο
που τις λέξεις φιλία, πατρίδα, δικαιοσύνη, τιμιότητα, αγάπη τις εξισώνει με την λέξη συμφέρον και εκμετάλλευση. Να είσαι πάντα ελεύθερος, να υπερασπίζεσαι τα υψώματα των ιδανικών σου.